Η στιχουργός Αγαθή Δημητρούκα θα διαβάσει ποίηση Νίκου Γκάτσου. Καλησπέρα σας. Όταν ήμουν μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου, ήμουν η καλύτερη μαθήτρια σε ένα χωριό της Ετωλοακαρνανίας και πάντα στις εθνικές εορτές ντυνόμουν Ελλάδα με ένα υποτυπώδες λευκό φόρεμα και ένα γαλάζιο κάτι να κρέμεται, να παριστάνω την Ελλάδα, τη γαλανόλευκη. Εκείνη την εποχή, ο Χατζηδάκης ήταν στην Αμερική. Παρόλες τις προϋποθέσεις που είχε να διαπρέψει ο συνθέτης στο Broadway και στο Hollywood, στις ταινίες, μελαγχολούσε και νοσταλγούσε την Ελλάδα. Και ο Γκάτσος του έγραφε, συμβουλεύοντάς τον να μην ξεχνά ότι η Ελλάδα είναι μια σίγουρη πατρίδα και παντοτινή καταφυγή. Σε αυτό το πνεύμα, υποθέτω ότι όλοι μας την Ελλάδα αγαπάμε, με όλα της τα ελαττώματα. Λοιπόν, θα διαβάσω τον υπότι και θάνατο το ποίημα που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος το 1941, την άνοιξη του 1941, με την εισβολή των Γερμανών. Καθώς σε βλέπω ακίνητο, με το ακρίτα τάλογο και το κοντάρι του αγιοριού να ταξιδεύει στα χρόνια, μπορώ να βάλω κοντά σου, σε αυτές τις σκοτεινές μορφές που θα σε παραστέκουν αιώνια, ώσπου μια μέρα να σβηστείς κι εσύ παντοτινά μαζί τους, ώσπου να γίνεις πάλι μια φωτιά με στη μεγάλη τύχη που σε γέννησε, μπορώ να βάλω κοντά σου μια νερατζιά του φεγγαριού τους χιονισμένους κάμπους και το μαγνάδι μιας βραδιάς να ξεδιπλώσω μπροστά σου, με τον αντάρι κόκκινο να τραγουδάει τα νιάτα, με το ποτάμι του ουρανού να χύνεται στον Αύγουστο. Και με τα στέρι του βοριά να κλαίει και να παγώνει. Μπορώ να βάλω λιβάδια, νερά που κάποτε πότισαν τα κρίνα της Γερμανίας, και αυτά τα σίδερα που φορείς, μπορώ να σου τα στολίσω με ένα κλονί βασιλικό και ένα ματσάκι δυόσμο, με του πλαπού τα τάρματα και του νικηταρά τις πάλες. Μα εγώ που είδα τους απογόνους σου σαν πουλιά να σκίζουν μια ανοιξιάτικη αυγή τον ουρανό της πατρίδας μου, κι είδα τα κυπαρίσια του Μοριά να σωπαίνουν εκεί στον κάπο του Αναπλιού, μπροστά στην πρόθυμη αγκαλιά του πληγωμένου πελάγου, όπου οι αιώνες πάλευαν με τους σταυρούς της παλικαριάς. Θα βάλω τώρα κοντά σου τα πικραμένα μάτια ενός παιδιού και τα κλεισμένα βλέφαρα μέσα στη λάσπη και το αίμα της Ολλανδίας. Αυτός ο μαύρος τόπος θα πρασινίσει κάποτε. Το σιδερένιο χέρι του Γκέτς θα αναποδογυρίσει τα μάξια, θα τα φορτώσει θυμονιές από κριθάρι και σίκαλη, και μέσα στους σκοτεινούς δρυμούς με τις νεκρές αγάπες, εκεί που πέτρωσε ο καιρός ένα παρθένο φύλλο στα στήθια που στιγότρεμε μια δακρυσμένη τριανταφυλιά, θα λάμπει ένα άστρο σιωπηλό σαν ανοιξιάτικη μαργαρίτα. Μα εσύ θα μένεις ακίνητος. Με το ακρίτα τάλογο και το κοντάρι του αγιοριού θα ταξιδεύεις τα χρόνια. Ένας ανήσυχος κυνηγός από τη γενιά των ηρώων. Μα αυτές τις σκοτεινές μορφές που θα σε παραστέκουν αιώνια, ώσπου μια μέρα να σβηστείς κι εσύ παντοτινά μαζί τους, ώσπου να γίνεις πάλι μια φωτιά με στη μεγάλη τύχη που σε γέννησε, ώσπου και πάλι στις σπηλιές των ποταμιών να τυχήσουν βαριά σφυριά της υπομονής. Όχι για κλαδευτήρια και σπαθιά, αλλά... Όχι για δαχτυλίδια και σπαθιά, αλλά για κλαδευτήρια και αλέτρια. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για το